σχολή αγγλόφωνη ιδρύθηκε από την απόφαση ίδρυσης, την επίσημη την πήραμε χθες, θα ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο. Είναι μια σχολή η ιατρική, η οποία θα είναι παράλληλη με τη σχολή αυτή τη στιγμή της ιατρικής που είναι στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, θα είναι αγγλόφωνη, θα είναι για τους υπηκόους άλλων χωρών. Οι προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι ότι υπήκος άλλης χώρας και να έχει τελειώσει τουλάχιστον την μέση εκπαίδευση εκτός Ελλάδος. Μία σχολή η οποία ήρθε μία επιτροπή αξιολόγησης από το Υπουργείο, Διεθνής Επιτροπή, η οποία αξιολόγησε το πρόγραμμα το προπτυχιακό το οποίο εμείς προτείνουμε, το αξιολόγησε με άριστα και έδωσε την άδεια για να δημιουργηθεί αυτή η σχολή. Αυτή η σχολή είναι η πρώτη σχολή αγγλόφωνη στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και η τρίτη σχολή αγγλόφωνη σε όλη την Ελλάδα. Έχει προηγηθεί η Θεσσαλονίκη κατά ένα χρόνο και η Αθήνα. Το μεγάλο στοίχημα βέβαια σε εμάς είναι ότι είμαστε μια μικρή σχολή με λίγα μέλη ΔΕΠ, με λίγους διδάσκοντες, αλλά όλη αυτή την προσπάθεια την έχουμε αγκαλιάσει με θέρμη και η προσπάθειά μας αυτή έτυχε ευνοϊκής κατάληξης, αλλά και εκρήθηκε άριστα από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών, οπότε μας έδωσε την άδεια αυτή. Έχουμε ήδη ενδιαφέρον. Ναι, η επίσημη έγκριση ήταν χθες, οπότε μέχρι χθες είχαμε ζητήσει, ανεπίσημα θα μπορούσαμε να πούμε, αιτήσεις. Ήδη οι αιτήσεις από χθες μέχρι σήμερα είναι 60 αιτήσεις. Εμείς έχουμε αιτηθεί και έχουμε πάρει την άδεια για 30 φοιτητές το χρόνο, οπότε πιστεύουμε ότι οι αιτήσεις και βλέποντας και τα άλλα πανεπιστήμια ότι θα είναι αρκετές εκατοντάδες. Πολύ σημαντικό βήμα και ήταν ένα διαχρονικό αίτημα από όλες τις εξωτερικές αξιολογήσεις που είχαν γίνει στο Πανεπιστήμιο, γιατί ερχόντουσαν άνθρωποι, καθηγητές από το εξωτερικό, οι οποίοι έβλεπαν τη δυναμική των καθηγητών εδώ στο Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Κρήτης, και αναρωτιόντουσαν γιατί δεν κάνουμε ένα πρόγραμμα με δίδακτρα, ξενόγλωσσο, ώστε να προσελκύσουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο για να υποφεληθούν από την τεχνογνωσία και την ποιότητα που υπάρχει εδώ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να μας πείτε την εικόνα, το ενδιαφέρον από ποιες χώρες προέρχεται, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Ναι, υπάρχει γενικά μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε μεγάλο ποσοστό από την Κύπρο, γιατί τα παιδιά γνωρίζουν και τη γλώσσα και προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε από πάρα πολλές χώρες όπως Νιγηρία, Ντουμπάι, Εμιράτα, Αγγλία πολύ, άλλες χώρες, Μέση Ανατολή, αρκετές χώρες, Πακιστάν κλπ. Τώρα θα δούμε. Ουσιαστικά ο στόχος του προγράμματος είναι η αριστεία, να πάρουμε πραγματικά τους καλύτερους. Οπότε θα στοχεύσουμε, παρότι έρχονται από διαφορετικά background, μπορεί κανείς να καταλάβει ποιοι είναι αυτοί που έχουν δυνατότητες να αριστεύσουν, οπότε κάνουμε αυτή την επιλογή. Η επιτροπή δηλαδή του προγράμματος κάνει την επιλογή. Για πείτε μας λιγάκι για τα κόστη και τα διδακτρά και τι μπορεί αυτό να σηματοδοτήσει και για την οικονομία. Όχι μόνο την οικονομία της πόλης μας, του τόπου μας, και την οικονομία του ίδιου του Πανεπιστημίου, που φαντάζομαι ότι ένα ποσό θα πηγαίνει σε μια ενίσχυση των δραστηριοτήτων του. Σωστά. Τα δίδακτρα αυτή τη στιγμή έχουν ανέλθει στις 15.000. Μάλιστα, είμαστε το ακριβότερο από τα τρία προπτυχιακά προγράμματα ιατρικής που προσφέρονται, αλλά παίρνουμε και τους λιγότερους φοιτητές. Ο στόχος μας ήταν να έχουμε ένα μικρό τμήμα με μεγάλη δυναμική, με περισσότερη προσοχή αναφοιτητή στην εκπαίδευσή του, ώστε να πράγματι να πάνε καλά, γιατί στην πραγματικότητα η διαφήμισή μας θα είναι οι ίδιοι μας φοιτητές. Τώρα, πώς θα ωφελήσουν τα έσοδα το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πολλαπλώς. Ένα σημαντικό στοιχείο που θα ωφελήσει είναι σε υποδομές. Θα ενισχυθούν οι υποδομές είτε ερευνητικές είτε εκπαιδευτικές. Δυστυχώς η τακτική χρηματοδότηση από το κράτος δεν μπορεί να καλύψει και αυτό ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε, παράδειγμα, ιστολογικά παρασκευάσματα,
για τους φοιτητές, για την ιστολογία. Δεν είναι σε λεπτομέρειες, έτσι γενικώς, σε υποδομές, ναι, του Πανεπιστημίου. Υποδομές του Πανεπιστημίου. Ένα άλλο επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ένα ποσοστό των εσόδων θα δοθεί σε υποτροφίες στους προπτυχιακούς φοιτητές του ελληνόφωνου προγράμματος. Άρα θα έχει όφελος και προς τα εκεί. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι από το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο, το νέο ακαδημαϊκό έτος, θα τρέξει για πρώτη φορά το ξενόγλωσσο πρόγραμμα της ιατρικής και θα υποδεχτεί 30 ξένους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης έχει καταφέρει και είναι πλέον καθιερωμένο στην συνείδηση του κόσμου. Είμαστε στα 3-4 καλύτερα ιδρύματα της χώρας. Είμαστε ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες της ιατρικής με το ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά επίσης και με 5 ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα τρέξουν αυτήν την χρονιά, έρχεται να ανεβάσει στο διεθνή χώρο το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο κινείται, είναι ένα εξωστρεφές πανεπιστήμιο, κινείται μέσα στις εξελίξεις. Θεωρούμε ότι αφενός με τις επιπλέον αυτές δραστηριότητες μας καθιερώνουμε την θέση μας στον ελληνικό χώρο ακόμα καλύτερα, αλλά πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα το όνομα της ιατρικής σχολής με το ξενόγλωσσο πρόγραμμα θα είναι πολύ γνωστό και σε ακόμα περισσότερους εκτός Ελλάδος. Θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές του προγράμματος, στους καθηγητές της ιατρικής που συνέβαλαν στην οργάνωσή του, στον καθηγητή Χρήστο Δασάνη που συντονίζει, στον κοσμήτρα της ιατρικής τον κύριο Κοχιαδάκη, όπως επίσης και στον αντιπρίτανη ακαδημαϊκών τον κύριο Κοσιώρη, που μαζί με τη Σύγκλιτο συνέβαλαν στο να αρχίσει το πρόγραμμα αυτό να λειτουργεί από την χρονιά αυτή.